Πραγματικά μένουμε στον Εύρο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη δράση των διακινητών οι οποίοι προωθούν τους μετανάστες στην ελληνική πλευρά. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, λοιπόν, τα κυκλώματα των δουλεμπόρων βρίσκουν συνεχώς νέα περάσματα προκειμένου να αποφύγουν τις περιπολίες των Ελλήνων συνοριοφυλάκων. Βρίσκουν συνεχώς καινούργια περάσματα προκειμένου να προωθούν πρόσφυγες και μετανάστες προς την Ελλάδα. Στο πλάνο που βλέπετε, ο διακινητής έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά και επιστρέφει διασχίζοντας το ποτάμι πίσω στην τουρκική πλευρά. Το βράδυ αργά. Όταν ηρεμεί ο κόσμος, κλείνουν τα μαγαζιά, περνάνε πολύ. Είναι εικόνες από τον Εύρο λίγες μέρες πριν. Μια βάρκα γεμάτη ανθρώπους ετοιμάζεται να προσεγγίσει την όχθη. Αυτό το πέρασμα βρίσκεται περίπου στο ύψος της Κομόβολης Λάβαρα. Πίσω από τη βάρκα βρίσκεται η τουρκική παραποτάμια όχθη. Το ποτάμι έχει και παγίδες. Και πολλοί έχουν πνιγεί, οι άντρες, γυναίκες και παιδιά έχουν πνιγεί. Για να περάσουν το ποτάμι, περνάνε με διακινητές. Οι θρασίτατοι διακινητές έχουν βάλει ακόμα και σημάδια, ώστε όσοι αποβιβάζονται να ξέρουν προς τα πού θα κατευθυνθούν. Δείτε ένα από τα τρίκ που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα των διακινητών. Σε αυτό εδώ το σημείο, πολύ κοντά στο ποτάμι, έχουν τοποθετήσει ένα λεπτό άσπρο σκηνή μήκους πολλών χιλιόμετρων, το οποίο λειτουργεί ως φάρος τη νύχτα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους οδηγεί στα κατοικημένα ελληνικά χωριά. Τις τελευταίες εβδομάδες οι αφήξεις παράνομα εισερχομένων έχουν αυξηθεί, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Μέρα παραμέρα, ανά δύο μέρες τη εβδομάδα, παίρνουν από εδώ 5-10 άτομα με τα παιδιά τους με αυτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των αστυνομικών υπαλλήλων, Ορεστιάδας, οι ροές είναι αυξημένες το τελευταίο εξάμηνο κατά 500%. Τα κυκλώματα βλέπουν το εξής, ότι στο νησί πάνε και εγκλωβίζονται όλοι αυτοί. Οπότε θέλουν να τους φέρουν από εδώ. Οι κάτοικοι του Εύρου ζητούν την ενίσχυση των συνοριοφυλάκων ώστε να ανακοπούν οι αυξημένες ροές. Λοιπόν,